Θα πάμε στον κύριο Άγγελο Φανουράκη. Το παιδί αυτό ήταν επιβάτης αυτού του μοιραίου τρένου. Τον βλέπετε εδώ. Είναι τραυματίας και βλέπω ότι φοράει και αυτό το γκυδεμόνα, όπως το λέμε. Καλημέρα, Άγγελε. Καλημέρα. Καλημέρα. Περαστικά, περαστικά όλα. Περαστικά. Να είστε καλά. Εσύ ήσουν στο δεύτερο βαγόνι, Άγγελε, για να το καταλάβουμε. Πού βρισκόσουν την ώρα του συστήματος? Στο δεύτερο βαγόνι. Στο βαγόνι με τον αριθμό 2. Σωστά. Μάλιστα. Είναι τέταρτο κατά σειρά. Είναι το τέταρτο κατά σειρά. Πώς το θυμάσαι όλο αυτό? Τι είναι αυτό που έζησες? Να πούμε ότι ο Άγγελος είναι φοιτητής μηχανολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Σε ποιο έτος, Άγγελε? Στο τρίτο. Στο τρίτο, μάλιστα. Άρα λοιπόν εσύ ακούς ένα θόρυβο ξαφνικά. Δεν αντιλαμβάνεσαι, φαντάζομαι, τι έγινε εκείνη την ώρα και τι συμβαίνει αμέσως μετά. Μετά αναποδογύρισε το βαγόνι μας και βρεθήκαμε εκτός των δεσεών μας και όλα είχαν μαυρίσει. Μετά ήμουν με άλλα δύο κορίτσια στο βαγόνι και ευτυχώς η μία δεν είχε χάσει το κινητό της και κατάφερα να είχαμε φακό μέσα στο βαγόνι για να βλέπουμε. Κατάφερα να βρω το κινητό το οποίο σας μιλάω τώρα. Και μετά είχα και εγώ φακό, οπότε ήταν πιο εύκολο να βρούμε τρόπο διαφυγής και ευτυχώς είχε μείνει ένα μικρό παραθυράκι και πήγαμε στο κεντρικό βαγόνι όπου ήταν και τα υπόλοιπα παιδιά. Και μετά, όπως έχετε ακούσει, είχε σπάσει ένα τζάμι, είχε πετούσει με τις βαλίτσες κάτω και μετά ένας-ένας κρεμόμασταν από το τζάμι. Και πηδήξατε από εκεί? Ήταν μεγάλο το ύψος, Άγγελε, από εκεί που πηδάγατε? Ευτυχώς είχε ένα από τα συντρίμια του βαγονιού. Είχαν δημιουργηθεί σαν μπάζα και ήταν σαν ένα ύψωμα ένα μέτρο. Μάλιστα. Από εκεί που δώσαμε και πέφτατε εκεί πάνω. Γύρω στα τρία, οπότε είχε μικρύνει. Πού έχεις τραυματιστεί? Κάτω δεξιά στη μέση. Έχω μερικά κατάγματα. Από το τράνταγμα? Ναι, όπως πετάχτηκα. Εγώ καθόμουν σε θέση όπως πήγαινε το βαγόνι και πετάχτηκα στην απέναντι. Μάλιστα. Άλλαξες πλευρά σε όλο το βαγόνι δηλαδή, έτσι? Ναι, βέβαια. Τι σου είπαν, πόσο χρόνο χρειάζεσαι για να αναρρώσεις, τι λένε οι γιατροί? Μου γράψαν αυτό το κυδεμόνα για 15 μέρες και μου είπαν μετά από 15 μέρες να ξαναπάω σε ένα γιατρό να δω. Τώρα, Άγγελε, παρακολουθείς αυτές τις μέρες όλες τις εξελίξεις, φανταζόμαστε, και εσύ βλέπεις τι γίνεται, τι λέγεται, τι ακούγεται. Παρακολουθείς και εσύ αυτούς τους απίστευτους διαλόγους που βλέπουμε και ακούμε όλη η Ελλάδα, που έγιναν εκείνη τη στιγμή και λίγο πριν και λίγο μετά από το δυστύχημα. Θα έλεγα να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα και να μας πεις και εσύ μετά δύο κουβέντες γι' αυτό. Για πάμε. Έλα. Βασιλή. Έλα. Υπάρχει κανένα πρόβλημα? Για ποιο πράγμα? Υπάρχει, δεν έχετε ρεύμα εκεί? Τώρα με περιμένω ο ρυθμιστής έλξης ότι σαν να είδε τέκει στο Σιραψάι. Αλλά εμένα δεν με είπε κανένα τίποτα. Δεν με είπε κανένα τίποτα τώρα. Πού ο Ρόεπτο τι σου είπε, ότι έχουμε πρόβλημα ή δεν έχουμε? Αυτό λέει ότι είναι ένα προβληματάκι, αλλά δεν ξέρω κι αυτό ακόμα τι γίνεται. Έγινε, καλώς. Πέστε μου, ε. Ναι. Ναι. Λυπήρη πρίζα. Κύριε, το 62 από πού το έδιωξες? Από πού το έδιωξες το 62? Στην γραμμή ανώδου, κανονικά. Γιατί αυτοί λένε ότι έχει γίνει εμπορικό με τέτοιο, έχει γίνει σύγκρουση. Αμάν. Πώς έγινε αυτό? Καλώς, δεν ξέρω ό,τι και θα σας πω. Άνοδο δεν το έδιωξες? Ναι. Τι, άλλη κάθοδο, δεν έγινε. Έλα ρε Παντελή. Έλα. Επαγγελισμό είναι, λένε. Τι έχει γίνει? Πρέπει να έγινε τράκα. Τι τράκα, με ποιον? Παντελή, ναι. Από εδώ έφυγε στη γραμμή ανόδου. Τι έγινε, πώς και τι με τα κλαδιά σήμερα, δεν ξέρω τι γίνεται. Όπως έγινε και με το 2597, τώρα τι έγινε, πώς πήγαν εκεί πέρα αυτοί, δεν ξέρω. Ό,τι ας πω, θα σου πω ψέματα. Εκεί από το ανόδο το έδιωξες? Από άνοδο. Από άνοδο την έδειξε από εδώ πέρα. Τώρα πώς γύρισαν τα κλειδιά αυτά, πώς γύρισαν τα κλειδιά και μπήκε στην άνοδο. Έχει γίνει με τράπα με το εμπορικό. Ναι. Σίγουρο είναι αυτό? Ναι. Έγινε. Έλα Παντελή. Σου πω, έχει πάει κανένα στο σημείο να μας πει? Τώρα πήρα και έχω πάρει και τους τεχνίτες από τη γραμμή να πάνε. Ναι. Και η πυροσβεστική είναι εκεί. Και... Τι λένε ακριβώς? Δεν ξέρω τώρα τι έγινε. Εσύ κανονικά έφυγε από άνοδο το τρένο. Ναι. Ναι. Σήμερα είδες που σου είπα ότι έχω κλειδί με τα πρόβλημα. Καλά, μετά μου το έπαιζα. Αλλά αυτό είναι τώρα έγινε άνοδο. Το άλλο, τώρα πώς έγινε το κλειδί. Ενώ είναι γυρισμένο στην ευθεία και ήταν. Πάντων. Δεν ξέρω. Εσύ από άνοδο όμως έδιωξες, αυτό δεν είναι? Εγώ έφυγε από άνοδο. Ναι.
Τώρα από εκεί και μετά πώς έγινε και μπήκε στην κάθοδο με τα κλειδιά αυτά, δεν ξέρω σήμερα τι έγινε. Τέλος πάντων, έγινε. Ό,τι ενημερώσαμε, ενημερώσαμε αμέσως. Ναι. Πώς τα ακούς, Άγγελε, όλα αυτά, πώς τα ακούς αυτές τις μέρες όλα αυτά που γίνονταν εκείνη τις δραματικές εκείνες στιγμές του δυστυχήματος? Εντάξει, νομίζω ότι ναι, το 2023 είναι αστείο να σημαίνει κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Αυτό δεν έχω να πω κάτι άλλο. Να σε ρωτήσουμε κάτι. Το γηδεμόν αυτόν τον πλήρωσες εσύ με δικά σου έξοδα? Ναι, ναι. Για ποιο ναι, λόγο? Δική μου. Για ποιο λόγο? Γιατί αλλιώς δεν θα τον έπαιρνα. Γιατί δεν τον παρέχει το νοσοκομείο προφανώς. Τον γράφεις, λέει πήγαινε πάρε τον απ' έξω. Τον πληρώνεις από την τσέπη σου. Σωστά. Το λέμε για να ακουστεί. Τώρα, αυτή τη στιγμή, αν ήθελες να πεις κάτι στην πολιτεία, Άγγελε, τι θα ήταν αυτό? Εντάξει, νομίζω ότι κανένας άνθρωπος, όχι σαν Ελλάδα, κανένας άνθρωπος πάνω στη γη δεν θα θέλει να ζήσει κάτι τέτοιο το οποίο έγινε. Mm-hmm. Να μην ξαναγίνει κάτι παρόμοιο. Ούτε στο ελάχιστο, όχι να μην ξαναγίνει. Ναι. Με τους συμφοιτητές σου, με τους φίλους σου, Άγγελε, τι λέτε αυτές τις μέρες, τι συζητάτε? Αυτό είναι μια υπόθεση που αφορά κυρίως τους νέους. Έχουν αγανακτήσει, έχουν βγει στους δρόμους, έχουν οργιστεί, διαμαρτύρονται. Τα παιδιά είναι σε... τους αφορά το θέμα αυτό, αφορά το μέλλον τους, αφορά τη ζωή τους. Λένε φτάνει πια, ως εδώ, να αλλάξουν τα πράγματα. Τι λέτε μεταξύ σας? Κοιτάξτε, επειδή εγώ ήμουν και στο νοσοκομείο, οι πιο πολλοί μου έστελναν ευχές, περαστικά. Να είσαι καλά. Οπότε το θέμα αυτό θα το δω. Μόλις γυρίσεις στη σχολή. Όταν επιστρέψεις στο Πολυτεχνείο, ναι. Άγγελε, σου ευχόμαστε περαστικά. Αισθάνεσαι θυμό? Και θα είσαι θυμωμένος με όλο αυτό? Αισθάνομαι ευγνωμοσύνη που ζω. Ευγνωμοσύνη που ζω, βέβαια. Φαντάστηκες στις πρώτες στιγμές ότι μπορεί να μην τα κατάφερνες? Πώς ένιωσες, τι ήταν αυτό? Όχι, κατευθείαν σηκώθηκα με τα άλλα δύο κορίτσια ευτυχώς και το πρώτο πράγμα που σκεφτόμασταν είναι πώς θα βγούμε έξω. Άγγελε, πώς ναι. Είναι οι μέρες και οι νύχτες μετά από αυτό το φοβερό δυστύχημα? Σας λέω, επειδή κατάφερα να βγω έξω το βαγόνι σως και αισθητικά αυλαβής, είμαι πάρα πολύ καλά. Σε σχέση με άλλα παιδιά είμαι πάρα πολύ καλά. Το σκέφτεσαι, σε ρωτάει, φαντάζομαι, Άκης, τώρα... Εσωτερικά, αν το πώς το εικόνες, βιώνεις, αν, πώς το περνάς, αν, αν το σκέφτεσαι, αν ξανάρχεται στο μυαλό σου, έρχεται και επανέρχεται. Εντάξει, την πρώτη μέρα ήταν λίγο έντονο, αλλά όσο περνάει ο χρόνος είναι και πιο καλά. Ξεθοριάζει λίγο. Αυτό που λέει πάντως κυρία Κανδαράκη, καλημέρα σας κυρία Κανδαράκη, καλώς ήρθατε. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα και στον κύριο Καπερνάρο, τον γνωστό δικηγόρο. Αυτό που λέει είναι συγκλονιστικό. Αισθάνομαι ευγνωμοσύνη, λέει, που ζω. Εδώ ζούμε μια εθνική κατάθλιψη τώρα. Όλη η χώρα είναι σε ένα πραγματικό πένθος. Και το βιώνουμε κάθε μέρα, δεν είναι κάτι που μπορεί να φύγει εύκολα. Μας λένε πολλοί τηλεθεατές, τι θα γίνει ρε παιδιά, είστε μονοθεματικοί πια. Απ' την άλλη, δεν μπορεί να ξεφύγεις και από αυτό το θέμα πια. Τι κάνουμε, τι λέτε? Ξέρετε, επιτρέψτε μου λίγο να πω το εξής, για να καταλάβουμε λίγο και το πένθος. Γιατί με ρωτάνε συνέχεια πώς θα ξεπεράσουμε το πένθος και πώς θα ξεπεράσουμε το πένθος. Το πένθος, αρχικά, για να μπορέσει να ξεπεραστεί, χρειάζεται πένθος. Και έχουμε μεγάλη πρέπει δυσκολία. Να βιωθεί, λέτε πρώτα. Βέβαια. Και έχουμε μεγάλη δυσκολία να το αποδεχτούμε αυτό. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι αν δεν δώσουμε χρόνο σε αυτούς τους ανθρώπους, χωρίς να γινόμαστε υπερβολικά παρεμβατικοί, χωρίς να πηγαίνουμε από πάνω τους, να τους λέμε πώς νιώθετε, γιατί κλαίτε, τι σκέφτεστε, πώς θρυνείτε, και δεν καταλαβαίνουμε ότι θα πρέπει να δοθεί ένας χρόνος για να μπορέσει αυτό το πράγμα να μαλακώσει. Θα το κάνω λίγο σαν μια εικόνα πολύ απλή. Ότι η κατάθλιψη, πριν γίνει κάτι παθολογικό, έχει τη μορφή της θεραπείας. Όπως όταν πονάμε και κουλουριαζόμαστε, κουλουριάζεται το σώμα και κάθεται σιγά σιγά για να μπορέσει να ανακάμψει. Έτσι ακριβώς, αυτή τη στιγμή χρειάζεται λίγο μια σιωπή. Χρειάζεται να του δώσουμε λίγο χρόνο. Γι' αυτό το παλικάρι λέει ότι είναι ευγνώμων. Ακριβώς. Να μπορέσουμε να συνειδητοποιήσουμε τι έχει συμβεί. Δίπλα του υπάρχουν οικογένειες οι οποίες δεν θα ξαναδούν ποτέ τους δικούς τους ανθρώπους και έχουν ανέβουν αυτό το γολγοθά που περιγράφετε εσείς μόλις τώρα. Κύριε Παυλόπουλε, έχει όμως λίγο σημασία να τους δώσουμε αυτόν τον παραπάνω χρόνο. Διότι αισθάνομαι ότι ακριβώς επειδή όλοι έχουμε τρομοκρατηθεί, γιατί έχουμε τρομοκρατηθεί, ο βασικός παρανομαστής είναι ότι ταυτιζόμαστε. Ότι όλοι έχουμε μπει στη διαδικασία και μας έχουμε εικόνα. Βέβαια, μας έχουμε κάνει εικόνα, είτε εμάς είτε τα παιδιά μας. Θα μπορούσαμε να είμαστε κι εμείς εκεί, ή τα παιδιά μας, κάποιος άλλος. Βέβαια, όλοι το σκέφτονται. Πάμε εμείς λίγο να μαλακώσουμε είτε την ενοχή μας, είτε το φόβο μας, είτε την αγωνία μας, με το να ακούσουμε πώς αισθάνονται αυτοί οι άνθρωποι που ήταν εκεί μέσα. Αυτό όμως ίσως να μην τους βοηθάει. Φίλους, Άγγελε. Έχασες φίλους, συμφοιτητές. Ευτυχώς ταξίδευα μόνος μου.
Ευτυχώς ταξιδεύω μόνος μου και... Εντάξει, τα παιδιά ήταν φοιτητές, δεν μπορώ να πω ότι... Δεν ήξερα κάποιον, αλλά δεν μπορώ να πω ότι... Προφανώς. Λυπάμαι που έφυγαν τα παιδιά. Βέβαια, προφανώς.